τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Χουντή. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Χουντή, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα τώρα εδώ και είναι σημαντικό ότι το ακουμπάτε μόνο εσείς και πολλοί άλλοι ελάχιστοι πολιτικοί. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που ουσιαστικά οδηγεί σε παραγραφή φόρων και προστήμων στις λίστες και όχι μόνο. Είναι αλήθεια? Ναι, η απόφαση πρόσφατη με αφορμή ένα συγκεκριμένο γεγονός αφήνει το περιθώριο να παραγραφούν φόροι και πρόστιμα από μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, είτε διότι πέρασε ο χρόνος παραγραφής, είτε διότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Κολλησιεργίες, κύριε Στεριόπουλε, εδώ και χρόνια που είχαν επισημανθεί. Πράγματι το παρακολουθώ από το 2011-2012, το επικαλούμε και στην ερώτηση, διότι και τότε που είχε αποκαλυφθεί όλη αυτή η υπόθεση, είχα κάνει σχετικές ερωτήσεις στην Κομισιόν. Ένας από τα στοιχεία του της Τρόικα και το στοιχείο του μνημονίου, υπόσχεση του μνημονίου, ας το πούμε έτσι, όταν χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, ότι υπάρχουν κολλησιεργίες, δεν υπάρχει επιμονή. Με συνέπεια, η αίσθηση που έχει η κοινή γνώμη είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να φορολογηθούν μεγάλα εισοδήματα. Εδώ δηλαδή, έρχεται λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Εδώ δηλαδή, κύριε Χουντή, ξεπλένουμε φοροδιαφεύγοντες και φοροαποφεύγοντες. Δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, και η βούληση, αλλά και να ξεπεραστούν διάφορα πράγματι εμπόδια, όπως η στελέχωση των φοροελεκτικών μηχανισμών. Είναι μια σειρά διαδικασίες που είχαν, ξαναλέω, και από μένα και προφανώς και από άλλους επισημανθεί, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση, αυτή η αποχρέωση, ότι αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που περιγράφονται στη λίστα και όχι μόνο εκεί πρέπει να ελεγχθούν και να καταλογιστούν και φόροι και πρόστιμα. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις και η τελευταία, η σημερινή, κολλησιέργησαν, δεν πήραν την υπόθεση, ας πούμε, στα σοβαρά, να μην πω τίποτα άλλο, με ευθύνη και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλες αυτές οι τεχνικές που έχουν επισημανθεί, με συνέπεια να φτάσουμε τώρα σε αποφάσεις δικαστηρίων, όπως αυτή του Διοικητικού Εφετείου, που προαναγγέλει και παραγραφές σε πρόστιμα και φόρους και σε άλλες υποθέσεις που φτάνουν πολύ πιο πίσω και από τις δημοσιεύσεις, ας πούμε, της λίστας Λαγκάρτ. Κύριε Χουντή, πρέπει να ρωτήσω και να χρησιμοποιήσω και την τεράστια πολιτική σας εμπειρία σε αυτό το χώρο. Εάν πραγματικά μιλάμε τώρα για διαγραφή ληστών. Τώρα δεν ξέρω το ληστών με τι γράμμα το γράφετε. Με γιώτα λέω να το γράψω για αρχή και βλέπουμε. Όχι, είναι ότι ακυρώνονται πια, ακυρώνονται, δεν αξιοποιούνται, θα χάσει το δημόσιο. Και η ερώτηση είναι, επειδή από ό,τι φαίνεται αυτά τα προσδοκόμενα έσοδα θα πρέπει να είχαν μπει, αυτή είναι ένα σκέλος της ερώτησης, θα έπρεπε να είχαν μπει στις δημοσιονομικές προσδοκίες, τότε θα τεθεί θέμα, εκτός των άλλων, εκτός των απολειών, πώς θα αναπληρώνονται. Και εδώ κάνω τη γνωστή αναφορά, δυστυχώς επίκαιρη, ότι ενώ για το επίδομα που δόθηκε, αυτό το επίδομα που δόθηκε στους συνταξιούχους, αν παρατηρηθεί πρόβλημα κατά την επιστολή Τσακαλώτου στους δημοσιονομικούς στόχους τον επόμενο χρόνο, θα επιπέσουν για νέες περικοπές στις συντάξεις, την ίδια ώρα δεν κάνουν τίποτα και εδώ, ή δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, και εδώ αφορά και την κυβέρνηση και τους δανειστές, με καταμερισμένες τις ευθύνες, προκειμένου να εισπράξουν χρήματα που θα βελτιώσουν ή που είναι υποχρεωτικό να εισπράξουν. Κύριε Χουντή, αυτά τα χρήματα που περιμέναμε να μαζέψουμε ρεαλιστικά, ακούμε απίστευτα ποσά για τις λίστες, για αυτούς που βρίσκονται στις offshore. Το πραγματικό νούμερο ποιο είναι περίπου? Κοιτάξτε, εδώ δεν μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητας. Αυτό που έχω εγώ από την παρακολούθηση είναι ότι μέχρι τώρα με τις καταλογιστές υποθέσεις των ληστών, κυρίως των ληστών των καταλόγων δηλαδή, και καταλογισμό φόρων και προστήμων, υπήρχε μια προσδοκία περίπου των 350 εκατομμυρίων. Δεν έχουν όμως εισπραχτεί, κατά τα στοιχεία πάλι που έχω και ρωτώ, αυτά τα χρήματα έχουν καταλογιστεί, έχουν εισπραχτεί νομίζω 35 με 40 εκατομμύρια από όλη αυτή την υπόθεση. Και το πρόβλημα που αναδεικνύεται και που ρωτώ και που αναδεικνύεται είναι ότι και αυτές οι καταλογιστήσεις υποθέσεις, δηλαδή αυτές που έχουν ελεγχθεί, έχουν καταλογιστεί ότι υπάρχει φορολογικό αδίκημα κτλ. Και προσδοκούμε αυτά τα χρήματα, φαίνεται ότι δεν θα τα εισπράξουμε λόγω παραγραφής. Μάλιστα. Και μάλιστα, η δεύτερη εκδοχή, η δεύτερη πλευρά είναι ότι δεν έγιναν οι έλεγχοι.
ακόμα σε όλες τις υποθέσεις, ούτως ώστε να μην παρέλθουν. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάντως έχουν ακουστεί νούμερα της τάξεως των 90 δις. Από τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν έξω, όχι μόνο από τις λίστες, αλλά και τους υπόλοιπους φορολογικούς παραδείσους, αυτούς που έχουν βγάλει τα χρήματα έξω και πάει λέγοντας. Κύριε Χουντή, μιλάμε για υποχρεώσεις του ΚΕΦΟΜΕΠ, έτσι, του Κέντρου Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Θέλω να σας ρωτήσω τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω και ευχαριστώ πολύ που είχατε το χρόνο αυτό πρωτοχρονιά για να μιλήσουμε. Μήπως θα υπάρχουν και επιπτώσεις στους εφοριακούς, να το πω έτσι, που έχουν αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις? Ναι, η ερώτηση είναι εύστοχη, και γιατί νομίζω ότι το παρακολουθείτε το θέμα. Όσο αφορά το Κέντρο Φορολόγησης του Μεγάλου Πλούτου, εκεί έχουμε κάποιες ανακατατάξεις ή παρετήσεις και του Προεδρεύοντος, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, γιατί διαπιστώνουν ότι η εντολή που τους έχει δοθεί δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα στο 2016. Έτσι θα τελειώσουν, ας το πούμε, τη θητεία τους. Παρετήθησαν οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, με συνέπεια να τους αποδοθούν και ευθύνες. Και βεβαίως υπάρχουν και οι φορολεκτικοί, συγγνώμη, μηχανισμοί, οι οποίοι αργά, κατά ένα οκτάμινο από τη φετινή χρονιά, κατά τα στοιχεία που έχω, τους δόθηκε εντολή να κάνουν αυτή το φορολογικό έλεγχο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο καθυστέρησε. Με συνέπεια, οι άνθρωποι να μην προλαβαίνουν να τον κάνουν αυτή τη δουλειά ολοκληρωμένα, και εκεί πάλι εγκυμονεί ο κίνδυνος της αμέλειας, ας το πούμε, όσο αφορά τα καθήκοντά τους. Σωστά λοιπόν επισημαίνεται, όλες αυτές οι αβελτηρίες, οι καθυστερήσεις και όλες αυτές οι παρατυπίες, μη προτεραιότητα που δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις υποθέσεις, γιατί κάπως έτσι καταγράφεται από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, στο τέλος καταλήγει και σε ευθύνες που μπορούν να ζητηθούν από τους φορολεκτικούς, από τους υπαλλήλους που επανδρώνουν, στελεχώνουν, συγγνώμη, καλύτερα, τους φορολεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, τραγέλαφος, να το πω έτσι, για να μην... Κύριε Χουντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Χρόνια πολλά να έχετε και καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή χρονιά σε όλους.